Ακριβώς, κύριε Χασαπόπουλε, εμείς αντιλαμβανόμαστε βεβαίως και το έχουμε πει σε όλους τους τόνους από την πρώτη στιγμή ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι η υγεία των ανθρώπων. Γι' αυτό έχουμε καλέσει από την πρώτη στιγμή και την κυβέρνηση να ενισχύσει, να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας με προσλήψεις, με μέσα ατομικής προστασίας, με ενίσχυση των ΜΕΘ, με ένταξη της πρωτοβάθμιας υγείας στο εθνικό σύστημα για να μπορέσει να αντέξει το βάρος αυτής της κρίσης. Πέρα όμως από το υγειονομικό κομμάτι, πολύ κρίσιμο είναι και το κομμάτι της οικονομίας. Είναι το κομμάτι των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή κρίση και μάλιστα μια κρίση, και αυτό έχει την αξία του, η οποία φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Είναι μια κρίση η οποία θα μας ακολουθήσει για πολύ καιρό, ακόμα και μετά την λήξη, ελπίζουμε σύντομα, της υγειονομικής κρίσης. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, στις πιο ισχυρές οικονομίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο απαιτείται σήμερα για να έχει μέλλον η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία, για να μπορέσουμε να μείνουμε πραγματικά όρθιοι, αυτό είναι για μας το σημαντικό, χρειάζεται ένα πολύ γενναίο εμπροστοβαρές πρόγραμμα, το οποίο τώρα θα στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζομένους. Δηλαδή, επειδή σας άκουσα, θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, δίνω έμφαση στο τώρα, κύριε Χασαπόπουλε. Αυτό, πώς να γίνει δηλαδή. Του χρόνου, ξέρετε, υπάρχουν πολλές, ακούγονται πολλές απόψεις. Να δοθούν τα χρήματα τώρα, λέτε εσείς, στους επιχειρηματίες, στους εργαζόμενους. Εμείς λέμε ότι πώς να γίνει αυτό. Οι επιλογές οι οποίες έχουμε μπροστά μας είναι δύο. Είτε θα δοθούν τώρα, θα δοθεί αναγκαία ένεση ρευστότητας, και μάλιστα εμείς περιγράφουμε στο πρόγραμμά μας, το έχουμε στείλει παντού αναλυτικά, είναι ένα report το οποίο περιγράφει ακριβώς πώς πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις τόσο με απευθείας ρευστότητα, με δημοσιονομικά μέτρα δηλαδή, όσο και με ένα γενναίο πρόγραμμα εγκυοδοσίας προς επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Και βεβαίως να στηρίξουμε τους εργαζομένους, να καλύψουμε τους μισθούς τους για τους επόμενους μήνες, για τον χρόνο τον οποίο αυτή πρακτικά τη στιγμή δεν υπάρχει ρωτήσω. Οικονομική δραστηριότητα. Πρακτικά θέλω να σας ρωτήσω. Μισό λεπτό. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κλείσανε. Όταν λέτε να στηριχτούν αυτές οι επιχειρήσεις με ρευστότητα. Πώς να γίνει, δηλαδή, σε όσους έκλεισαν τα μαγαζιά τους να τους δώσουν λεφτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ειδών επιχειρήσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή, αν θέλετε, για να περιορίσουμε την εξάπλωση της πανδημίας, και υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν κάθε μέρα που περνάει, γιατί ουσιαστικά αντιμετωπίζουν μια συνθήκη μηδενικού τζίρου. Έτσι. Έχουμε αυτές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων πρέπει να στηριχθούν.